κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές της CitaVision, καλώς ορίσατε στο Ελευθερία, εδώ όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός του OPAP Final Four του Κυπέλου. Μία πλευρά και τον Τζέφερσον από την άλλη να πηδάνε για το rebound με νικητή τον παίχτη της ΕΔΑ και τον Γουέγκομις. Εδώ ο Μπέικερ φτάνει μέχρι το γαλάθι, 0-2 ή 2-0, καθώς γηπεδούχος θεωρείται ο ΑΠΟΕΛ. Σε ένα γήπεδο που χρησιμοποιεί η ΕΘΑ ως έδρα. Βίτσε στον Woods, αυτός θέλει να γυρίσει με τη λήξη του χρόνου αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Βίτσε, καλάθι και φάουλ. Λοιπόν, πώς έχει αλλάξει η ψυχολογία των δύο ομάδων. Ίσως χάρη στην άμυνα μου που είναι ο Τζέφερσον. Ο Μπέικερ από τη γωνία σουτάρει για 3 και φτωχή. 12-13 στον πόντο διαφορά με το τρίποντο του Μπέικερ. Έχει την μπάλα τώρα, θα μπει προς τα μέσα. Πετάει απέναντι. Παπαμιχαήλ για 3. Τρίποντο, αλλά έχουμε χτύπημα. Παίχτης ο Πιλαβάς πρέπει να είναι. Στο έδαφος σπαράζει από το χτύπημα που δέχτηκε. Το σκορ έχει γίνει 18-20, αλλά όλοι έχουν στρέψει την προσοχή του στον Ανδρέα τον Πιλαβά. Σουτ με το ταμπλό από τον Χάρπερ. Για 3, 25-23. Εδώ ξανά ο Χάρπερ σηκώνεται με το ταμπλό, το τρίποντο. Και ο Σδράβιτς από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ να περάσουν αλλαγή. Εδώ μια ωραία φάση με τον Γουτς να βρίσκεται ξεμακάριστο στο ζωγραφιστό και να καρφώνει την μπάλα στο καλάδι. Η ασίστ του Βίτσε. Αυτό έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Ο Κούνας τώρα. Σουτάρια 3. Μέσα. Μεγάλο τρίποντο από τον Βασίλη τον Κούνα. Τα έχει αυτά. 36-29. Κούνας τον Μπέικερ δεν πέτυχε. Στον ευθυνιασμό ο Βίτσε θα μειώσει σε 41-33. Πάει να πατήσει στο σερί το 8-0 που έκανε νωρίτερα ο ΑΠΟΕΛ η ΕΘΑ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο ταμπλό και θα ισοφαρίσει. 41-41. Παπαμιχαήλ για 3. Μέσα. 43-44. Μετά από αρκετή ώρα περνάει μπροστά η ομάδα της Έγκομης. Με τον Πέτρο Παπαμιχαήλ να πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο. Πάει μέχρι μέσα, θα δώσει στον Τζέφερσον, ο οποίος ξεμακαρίστηκε. 51-52. Μάρτιν σουτάρει για 3, μέσα. 51-55. Αλλάζει μορφή το παιχνίδι, που δεν κάνα στο πρώτο ημίχρονο. Κούνα θέλει να απαντήσει για 2. 53-55. Χόλιμον αναλαμβάνει playmaker που θα δώσει ο Παναγιώτου, που σηκώθηκε δυνατά, πήγε να καρφώσει κιόλας. Δεν είχε υπολογίσει όμως σωστά το σημείο που ήταν. Πάντως άφησε την μπάλα στο καλάθι, 56-63. Τον Παναγιώτη να βάζει το πρώτο καλάθι. Μπρουκς σουτάρει για 3, μέσα, 60-66. Έχει αλλάξει εντελώς η ψυχολογία των παιχτών της ΕΘΑ από τη γραμμή του τριπόντου. Με 4 φάουλ. Περνάει στο Γουτς, ο οποίος καρφώνει και κρατιέται το καλάθι για να μην πατήσει τον Πιλαβά. 63-70. Ο Πιλαβάς που βρέθηκε στο έδαφος. Βλέπετε εδώ ξανά, ο Πιλαβάς έπεσε. Ο Μπρουξ κάρφωσε και κρατήθηκε από τον Στεφάνη για να μην πέσει. Σουτάρει ο Κέμπα στο Χ. Επιθετικό rebound από τον Χάρπερ, ο οποίος θα σκοράρει, 67-72. Πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μπρουξ, ο οποίος έχει πάρει μπροστά σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, έφτασε τους 12 πόντους. Και απέναντι στην ΑΕΚ, ο Τζέφερσον, καλάθι και φάουλ. Σε κρίσιμο σημείο εδώ, ο Τζέφερσον πήρε την assist από τον Κούνα. Έβαλε το καλάθι, εδώ ξανά. Ο Μάρτιν του έκανε το φάουλ. 73-79 και μία ελεύθερη. Αν βγάλει άμυνα ο ΑΠΟΕΛ, παραμένει στον άλλο. Ο Μπρουξ εδώ, απίστευτος ο Μπρουξ. 77-86,
Ακόμα ένα τρίποντο από τον Μάικλ Μπρουκς. Ο Κέμ για τις δύο ομάδες, πότε τη μία, πότε την άλλη μπροστά. Ο Αγίντος στο τέλος, αλλά αυτό θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. 82-91, η ΕΘΑ θα πάρει την μεγάλη νίκη, πρόκριση στον τελικό και θα πάει να βρει την Πετρολίνα ΑΕΚ την Κυριακή, εκεί όπου θα παιχτεί ο τίτλος, το τρόπαιο, το φετινό τρόπαιο του κυπέλου.